Γεια σας. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την καλλιέργεια του σέλινου. Το σέλινο φυτεύεται τέλος καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου και καλλιεργείται το χειμώνα. Είναι διαιτές φυτό και ανθίζει το δεύτερο χρόνο, αλλά καλλιεργείται σαν ετήσιο για το φύλλωμά του. Τα φύλλα του μοιάζουν πολύ με το μαϊδανό. Το σέλινο είναι ένα δημοφιλές μυρωδικό της ελληνικής κουζίνας με υψηλή διατροφική αξία, επειδή έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές ουσίες και βιταμίνες. Λοιπόν, εκτός από τον κύβο, το σέλινο μπορούμε να το καλλιεργήσουμε σε γλάστρα ή σε ζαρντινέρα στο μπαλκόνι μας. Εδώ να πούμε ότι υπάρχουν τρεις τρύποι ή τρεις παραλλαγές σέλινου. Είναι το κοινό σέλινο με τους λεπτούς βλαστούς και πλούσιο φύλλωμα, με έντονο άρωμα και γεύση. Είναι το σέλερι με χοντρούς τραγανούς βλαστούς που φτάνουν σε ύψος μέχρι και ένα μέτρο, με μεγάλα φύλλα που δεν έχουν όμως τόσο δυνατό άρωμα. Και η σελινόριζα με την μεγάλη στρογγυλή ρίζα που τρώγεται νοπή ή μαγειρεμένη σε σαλάτες ή σούπες. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στην καλλιέργεια του σέλινου. Το σέλινο χρειάζεται έδαφος γόνιμο, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Το χώμα πρέπει να περιέχει αρκετή οργανική ουσία. Το σέλινο αναπτύσσεται καλύτερα σε εδάφη που συγκρατούν υγρασία. Το σέλινο θέλει δροσιά. Αναπτύσσεται καλύτερα σε ηλιόλουστες ή μη σκιερές θέσεις με θερμοκρασίες 16 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Σε ψηλές θερμοκρασίες και ξερό περιβάλλον, η καλλιέργεια του σέλινου παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα, όπως σκληραίνει ο βλαστός του και τα φύλλα του και πικρίζει. Όπως είπαμε και προηγουμένως, το σέλινο φυτεύεται συνήθως στο φθινόπωρο. Μπορούμε να κάνουμε δικά μας φυτά στο σπορείο στα τέλη του καλοκαιριού. Φυτεύοντας σπόρο, μπορούμε να βρούμε σε φακελάκια σε βάθος μισό μέχρι ένα εκατοστό. Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι τώρα όταν αγοράζετε φακελάκια και θέλετε να κρατήσετε σπόρο δικό σας για να έχετε συνεχόμενη παραγωγή, πρέπει να κοιτάμε το φακελάκι για να γράφει κατηγορία στάνταρ, στάνταρ συν, πρέπει να έχει αυτή την ένδειξη επάνω, αλλιώς δεν μπορούμε να κρατήσουμε σπόρους. Μπορούμε, αλλά δεν θα μας δώσουν την παραγωγή που θέλουμε. Λοιπόν, τώρα να συνεχίσουμε για το σπορείο που είπαμε. Είπαμε ότι τους βάζουμε σε μισό μέχρι ένα εκατοστό. Οι σπόροι βλαστάνουν σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου μετά από 2-3 εβδομάδες. Τα φυτά μας είναι έτοιμα για μεταφύτευση μετά από 1 με 1,5 μήνα. Με ανεπτυγμένο ριζικό σύστημα και έχουν μεγαλώσει τα φύλλα του. Λοιπόν, μπορούμε να προμηθευτούμε έτοιμα φυτά σέλινου από φυτόρια ή γεωπονικά καταστήματα της περιοχής μας. Οι αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των φυτών είναι 20-30 cm και μεταξύ των γραμμών 40-60 εκατοστά. Σε βόρειες περιοχές της χώρας μας ή σε μέρη με μεγάλο υψόμετρο, η καλλιέργεια του σέλινου μπορεί να γίνει στις αρχές της άνοιξης. Λοιπόν, μπορούμε να φυτέψουμε το σέλινο και σε γλάστρα. Φυτεύουμε το σέλινο σε πύληνη ή πλαστική γλάστρα με διάμετρο τουλάχιστον 20 cm σε πλάτος και βάθος και την τοποθετούμε σε μπαλκόνι με δυτικό ή ανατολικό προσανατολισμό. Κατά προτίμηση ανατολικό προσανατολισμό με έκθεση στον ήλιο μέχρι τις 11 η ώρα. Μετά, από εκείνη την ώρα και μετά, καλό είναι να έχει σκιά. Λοιπόν,
Ποτίζουμε συχνά το σέλινο, γιατί χρειάζεται υγρασία. Και μπορούμε να κόβουμε φύλλα του σέλινου 2-3 μήνες μετά τη μεταφύτευση. Και τη σελινόριζα όταν φτάσει στα 10-12 εκατοστά. Τότε είναι στο ζενίθ. Όταν αγοράζουμε σέλινο από τη λαϊκή, το βανάβι ή από το σούπερ μάρκετ και έχουν αυτή τη μορφή ή τα παίρνουν μαζί με τις ρίζες τους, αυτό θα μας κάνει σελινόριζα, αυτό δεν θα μας κάνει, βλέπουμε τη διαφορά. Αυτά μπορούμε να κόψουμε τα φύλλα τους, να προσέξουμε να αφήσουμε τον κεντρικό βλαστό, να μην τα πειράξουμε αυτό το κεντρικό που βγάζει καινούριο φύλλο μας, και να τα φυτέψουμε σε μία γλάστρα και έτσι να έχουμε δικό μας φυτό και να παίρνουμε τα φύλλα όπου τα χρειαζόμαστε φρέσκα για την κουζίνα μας. Πάμε να δούμε τώρα πώς τα φυτεύουμε. Όπως είπαμε, έχουμε αγοράσει το σέλινο, αυτό το σέλινο μαζί με τη ρίζα του, έχουμε κόψει τα φύλλα που θέλαμε για το φαγητό μας και αυτό θα το φυτέψουμε στη γλάστρα για να έχουμε φρέσκα φύλλα όποτε θέλουμε. Αυτό εδώ το σέλινο είναι η συμπαγή η ρίζα του και θα μας κάνει τη λεγόμενη σελινόριζα, και από εδώ έχουμε πάρει τα φύλλα και θα τα βάλουμε στη γλάστρα για να μεγαλώσει η ρίζα του. Έχουμε αφήσει τον κεντρικό βλαστό για να μεγαλώσει. Συνέχεια το ποντίζουμε. Και θα έχουμε φυτά στο μπαλκόνι μας για τη μαγειρική μας.